8 Μαρτίου ξεκινάει η ατομική μου έκθεση στην Γκαλερία Άλμα στα Τρίκαλα. Θα διαρκέσει μέχρι 24 Μαΐου. Ο τίτλος έκθεσης είναι αφηγήσεις. Αφορά μια προσωπική μου εμπειρία γενικώς με τα πράγματα. Προσωπικές αφηγήσεις με έναν πιο σύγχρονο τρόπο. Προσπαθώ να δομήσω ένα παλιό στοιχείο έργων μου με ένα πιο καινούριο και πιο σύγχρονο. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλα μου τα έργα έχουν μια σχέση με ένα σουρεαλιστικό στοιχείο. Τρίκ θα μπορούσα να πω σε αυτό το πράγμα είναι πάρα πολλά κομμάτια. Ένα από αυτό μπορεί να είναι και η κλίμακα ή η εισαγωγή πιο pop γραφιστικών αντικειμένων μέσα στα έργα. Στην προκειμένη περίπτωση έχει αρχίσει να με ενδιαφέρει πάρα πολύ ξανά το γυμνό και η σάρκα του γυμνού μέσα στα έργα. Η αλήθεια είναι ότι τα έργα είναι περίπου 25, αλλά υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Σε άλλα εμφανίζεται πιο ρεαλιστική, ζωγραφική, σε άλλα πιο ανεικονική. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται και μεγάλο μεγέθους έργα και μικρότερα, μέχρι και πολύ μικρά δηλαδή, διαστάσεων όσο μια παλάμη. Εμένα πάντα με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι και μου άρεσε το να μπορώ σε ένα μικρό έργο να έχω μια μνημιακότητα ενός μεγάλου έργου, όπως είναι αυτό αντίστοιχα από πίσω. Στο συγκεκριμένο έχει άλλες δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα έχει φοβερή γοητεία αυτού του πράγματος. Να επισημάνω ότι έχω επιρροές από οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να υπάρχει σύγχρονο. Κατά συνέπεια, το graffiti με ενδιαφέρει, η γραφιστική με ενδιαφέρει, έχω και κάνει και γραφιστική αρκετά χρόνια. Και προσπαθώ σίγουρα να έχω μια όσο δυνατόν σύγχρονη ματιά στα έργα, αλλά πάντα με αγαπημένους ζωγράφους που έρχονται από την εποχή πολύ παλιά μέχρι Τιτσιανό και οτιδήποτε άλλο γνωρίζουμε από μουσεία τέχνης. Τα υλικά είναι λάδι σε καμβά. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν αρκετά έργα τα οποία είναι και σε ξύλο. Έχουν τη δυνατότητα να έχεις πιο μεγάλη πρόσφεση στο υλικό και κάτι που με ενδιαφέρει δηλαδή. Χρησιμοποιώ συνήθως ακριλικά χρώματα ώστε να γίνει στην αρχή η σύνθεση του έργου και επιμένω μετά σε λάδια, για πιο ρεαλιστικές συντομεύσεις δηλαδή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ θεματικά μέσα στα έργα η οπτική αντίληψη, δηλαδή πόσο ο θεατής επικοινωνεί με το έργο, έτσι γι' αυτό το λόγο υπάρχουν έργα που εμφανίζεται η παρατήρηση και θα το δούμε αυτό σε λεπτομέρειες με ανθρώπους που κοιτάνε μέσα από ένα κιάλι, μέσα από ένα καθρέφτη και αντίστοιχα κοιτάνε το θεατή, όπου ο θεατής γίνεται παρατηρητής και πρωταγωνιστής του ίδιου του έργου, όπως αντίστοιχα αυτός κοιτάζει το έργο, έτσι και η θυματολογία λειτουργεί κάπως ανάλογα.